Η δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο Πρόγραμμα Κατευθυνόμενης Αντιμετώπισης Ακρίδων σε Καλλιέργειες σε Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που ανατέθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Την παρουσίαση έκανε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου καθηγητής συντολμολογίας Δημήτρης Κοβέος, ο οποίος τόνισε πως υπάρχουν ορισμένα σοβαρά εντομολογικά προβλήματα στην περιοχή, τα οποία παρακολουθούνται και αναλόγως με την έξαρσή τους δίνονται οι κατάλληλες εντολές για παρεμβάσεις είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε από τους ίδιους τους καλλιεργητές. Εξετάζουμε από τον προηγούμενο Μάιο, με πολύ συχνές επισκέψεις μας στην περιοχή της περιφέρειας Κοζάνης, τις καλλιέργειες των αρωματικών φυτών καθώς και των δασικών φυτών, ώστε να διαπιστώσουμε την παρουσία σοβαρών εντομολογικών εχθρών και να προτείνουμε σχετικές λύσεις στους παραγωγούς. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένα σοβαρά εντομολογικά προβλήματα στην περιοχή, τα οποία παρακολουθούμε. Εγκαίρως ειδοποιούμε με σχετικές ανακοινώσεις μας μέσω της περιφέρειας τους αγρότες της περιοχής, ώστε να επεμβαίνουν όταν χρειάζεται και αποτελεσματικά. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς, το πρόβλημα αυτό αναπτύχθηκε σε διάφορες περιοχές, όπως το Χρώμιο, το Ρίμνιο, το Τριγωνικό, η Ξηρολίμνη και κυρίως σε καλλιέργειες αρωματικών φυτών, με αποτέλεσμα το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση, ώστε να γίνει η μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σήμερα. Τα πλαίσια της αντιμετώπισης ενός θέματος που κι εσείς οι ίδιοι αναδείξατε και έχει να κάνει με την προσβολή διαφόρων περιοχών στα οποία ενδιαφέρουν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους από έντομα είτε κάμπιες είτε ακρίδες. Αναφέρω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την περιοχή του Χρωμίου, του Ρημνίου, του Τριγωνικού, της Ξηρολίμνης που έχει πολλές καλλιέργειες λεβάντας. Είχαμε προχωρήσει τότε σαν περιφέρεια, παρότι ήταν ένα θέμα που δεν ήταν αποκλειστικής μας αρμοδιότητας, και μετά την παρένεση προέδρων αλλά και των οργανώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα με τη Γεωπονική Σχολή και τον Κοσμήτο Ράτη, τον κύριο Κοβέο Δημήτρη. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς είναι εμφανή, καθώς φέτος σαφώς και μετά τις οδηγίες του κυρίου καθηγητή δεν είχαμε έξαρση του φαινομένου και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει τις προηγούμενες χρονιές.